Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις εγκαταστάσεις γνωστής γαλακτοβιομηχανίας στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης πρόκειται να πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι βορειοελλαδίτες κτηνοτρόφοι που διεκδικούν την άμεση αποπληρωμή τους από την γαλακτοβιομηχανία. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Δημήτρης Καμπούρης, το συνολικό ποσό που οφείλει συγκεκριμένη εταιρεία στους παραγωγούς υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σε προϊόντα τα οποία παρέδωσαν από τον περασμένο Μάιο. Περισσότεροι από 200 βορειοελλαδίτες κτηνοτρόφοι περιμένουν από την άνοιξη την εξόφλησή τους και όχι μόνο δεν φαίνεται φως στο τούνελ, αλλά συζητείται έντονα τις τελευταίες ημέρες και η μείωση των τιμών από τις γαλακτοβιομηχανίες. Οι κτηνοτρόφοι προειδοποίησαν μάλιστα πως η συγκεκριμένη κινητοποίηση αποτελεί την απαρχή ενός νέου κύκλου κινητοποιήσεων, ο οποίος και θα κορυφωθεί εντός του Νοεμβρίου. Η άμεση πληρωμή τους από τις γαλακτοβιομηχανίες και η αποτροπή των ενεργειών για περαιτέρω μείωση των τιμών γάλακτος είναι οι λόγοι που αναγκάζουν και πάλι τους κτηνοτρόφους να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.